Ελάτε τώρα μαζί να δούμε μια έτσι πολύ σημαντική είδηση, μια σπουδαία εξέλιξη που αφορά χιλιάδες γυναίκες, χιλιάδες ζευγάρια, καθώς η μεγαλύτερη μονάδα υποβοηθούμενες αναπαραγωγής στην Ελλάδα, η Κλινική Γέννησης Αθηνών, που είναι σημείο αναφοράς εδώ και 30 χρόνια στην εξωσωματική γονιμοποίηση για Έλληνες αλλά και ξένους, αποκτά ένα ακόμη παράρτημα. Αποκτά ένα ακόμη παράρτημα στη Θεσσαλία, ένα ακόμη παράρτημα στη Λάρισα. Έτσι θα μπορεί να εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες των υπογόνιμων ζευγαριών που δεν θα χρειάζεται φυσικά να μετακινηθούν στην Αθήνα. Καλωσορίζουμε, έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε μαζί μας τον πασίγνωστο γυναικολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο, με πολύ μεγάλες διακρίσεις, με σπουδαία δουλειά στην εξωσωματική γονιμοποίηση, γνωστός όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και παντού στο εξωτερικό. Κύριε Πάντο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα εδώ, διότι έτσι θα μας ανακοινώσετε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που αφορά χιλιάδες ζευγάρια. Έχει σχεδιαστεί η γέννηση να αποκτήσει το δικό της παράρτημα πια στο κέντρο της Θεσσαλίας, στη Λάρισα. Ναι, βέβαια. Είναι ένα κέντρο το οποίο θα προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται τα υπογόνιμα ζευγάρια, είτε προμηθευτικό έλεγχο, είτε υπηρεσίες εξειδικευμένες προκειμένου να δούμε τη διάγνωση και ταυτόχρονα να προσφέρουμε τις κατάλληλες θεραπείες, να μην χρειάζονται ζευγάρια από την Θεσσαλία να τρέχουν Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, αλλά όλες οι υπηρεσίες να προσφέρονται εκεί στον τόπο τους. Ταυτόχρονα, επειδή έχουμε μια μεγάλη προσέλευση ζευγαριών από το εξωτερικό, πάνω από 67 χώρες έρχονται για το λεγόμενο ιατρικό τουρισμό, έρχονται κυρίως στην Αθήνα σε εμάς, θέλουμε να τους διοχετεύσουμε και προς τη Θεσσαλία. Υπάρχουν μέρη που μπορεί να επισκέπτονται, τα Μετέωρα για παράδειγμα ή άλλες τοποθεσίες, και ταυτόχρονα να προσφέρουμε και την ιατρική πράξη. Θέλουμε να προσφέρουμε μια πραγματική ιατρική υπηρεσία με τις τελευταίες τεχνολογίες για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα της υπογονιμότητας που υπάρχει στην Θεσσαλία. Μάλιστα. Θα πρόκειται λοιπόν για μια μονάδα η οποία θα είναι πλήρης, θα έχει τα πάντα. Δηλαδή όποιο ζευγάρι θα έρθει να σας επισκεφθεί θα μπορεί εκεί να κάνει όλες τις εξετάσεις και να τους δώσετε κάθε κατεύθυνση που θα χρειάζονται, έτσι. Ακριβώς. Είναι μια ομαδική δουλειά. Θα είμαστε αρκετοί γιατροί επάνω, θα υπάρχει μόνιμος γιατρός μέσα και θα ανεβαίνουμε και οι ίδιοι επάνω από Αθήνα. Εγώ, ο κ. Σφακιανίδης, ο κ. Παθουέλος, ο κ. Κωνσταντόπουλος. Και ταυτόχρονα θα συζητάμε με ζευγάρια που έχουν προβλήματα, που έχουν υποβληθεί ήδη σε εξωματικές και θέλουν να βρουν μια διαφορετική λύση ή το γιατί πολλές φορές, γιατί δεν μένω έγκυος, που τόσες φορές με ρωτάει μια γυναίκα, να δώσουμε λύση στο πρόβλημά της. Πάντα αφήνουμε βέβαια την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την εξωματική γονιμοποίηση για τελευταία πράξη, για τελευταία δυνατότητα. Προσπαθούμε στη φυσική σύλληψη κυρίως, αλλά πάντα εξατομικεύουμε τις προσπάθειές μας στο ιδιαίτερο πρόβλημα του κάθε ζευγαριού, που μπορεί να είναι και πολλά τα προβλήματα. Τελευταία βέβαια βλέπουμε μια έλλειψη γνώσης όσον αφορά τα όρια της φύσης και θέλουμε τονίσουμε, να ενημερώσουμε έτσι, τον πληθυσμό περί το πόσο σημαντικά όρια θέτει η φύση, κυρίως ως προς τη γυναίκα αλλά και προς τον άντρα, και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε διάφορες ενημερωτικές προσπάθειες μέσα από την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, που εγώ είμαι Γενικός Γραμματέας. Οπότε δημιουργήσαμε και ένα τμήμα της εταιρείας για τη Θεσσαλία, που σκοπό έχουμε την παραγωγή της ενημέρωσης περί γονιμότητας, επιμόρφωσης. Θα καλύψετε μεγάλο κενό, γιατί εδώ μας λέτε ότι υπάρχει και λανθασμένη πληροφόρηση, έτσι, δηλαδή... Μπορεί να μην είναι λανθασμένη, να είναι ελλιπής πληροφόρηση. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θέλουμε εμείς πραγματικά ο κόσμος να ξέρει, να γνωρίζει, να παίρνει επιλογές που να είναι ενημερωμένες
οι γυναίκες και οι άντρες περί των επιλογών που θα πάρουν. Για παράδειγμα, ένα σημαντικό πρόβλημα είναι ότι οι γυναίκες άνω των 35 που δεν έχουν κάποιο σύντροφο ή δεν στοχεύουν να αποκτήσουν οικογένεια νωρίς στο εγγύς μέλλον, θα μπορούν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους, να υπερασπίσουν την γονιμότητά τους με το να διατηρήσουν ωάρια στην κατάψυξη. Πρέπει όμως αυτό να το κάνουν νωρίς, πριν τα 35 τους χρόνια και όχι μετά τα 40 που έχουν πάρα πολλές γυναίκες και είναι ήδη αργά. Αυτό μπορεί να καλυφθεί μέσα από ενημέρωση που θα προάγει η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής με τα τμήματα της Θεσσαλίας. Εμείς θα έχουμε μέσα διάφορους γιατρούς, πολλούς γιατρούς, οι οποίοι θα είναι ντόπιοι, θα είναι από Λάρισα, από Καρδίτσα, από Βόλο, που θα συμμετέχουν και θα προσφέρουν αυτή την ενημέρωση και ταυτόχρονα βέβαια θα προσφέρουν και τις υπηρεσίες μας μέσα από το Γένες της Θεσσαλίας. Μάλιστα, βλέπετε ήδη να εκδηλώνεται έτσι ενδιαφέρον από τη Θεσσαλία για αυτή τη νέα κλινική που θα ανοίξει και πραγματικά, από όσο ακούμε, θα συμβάλλει πάρα πολύ. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Αύριο Σάββατο στις 12 η ώρα στο Imperial, το ξενοδοχείο, έχουμε ένα κάλεσμα, έχουμε μια συνάντηση, κάλεσμα προς την επιστημονική κοινότητα, αλλά και όποιος άλλος θα ήθελε να παρακολουθήσει, να ενημερώσουμε, να γνωριστούμε, να εξηγήσουμε τις προθέσεις μας και πιστεύω ότι ο λόγος που ερχόμαστε στη Θεσσαλία είναι ότι υπάρχει έλλειψη αυτή τη στιγμή και έλλειψη ενημέρωσης, όπως και σε διάφορες άλλες περιοχές της Ελλάδας, εκτός βέβαια από τα αστικά κέντρα που η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα όμως να προσφέρουμε και τις υπηρεσίες εκεί, στον τόπιο πληθυσμό, να μην ταλαιπωρούνται. Και απ' την άλλη να προάγουμε όσο μπορούμε αυτό που λέμε ιατρικό τουρισμό, να φέρουμε ζευγάρια από το εξωτερικό που ήδη το κάνουμε στην Αθήνα με μεγάλη επιτυχία, γιατί μας εμπιστεύονται, η Ελλάδα είναι προορισμός ιατρικού τουρισμού, να το κάνουμε και στη Θεσσαλία που έχει τόσα πολλά να προσφέρει. Σας εμπιστεύονται γιατί έχετε αναπτύξει και χρησιμοποιείτε πολλές πρωτοποριακές μεθόδους. Δηλαδή θα λέγαμε, και δεν ξέρω αυτό πώς θα ακουστεί, αλλά νομίζω είναι αλήθεια, ότι μπορείτε να ξεπεράσετε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι, δηλαδή να το φτάσετε μέχρι τέλους, να κάνετε το καλύτερο δυνατό. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι είσαστε εσείς ο γιατρός που βοηθήσατε γυναίκα να αποκτήσει το παιδί της με έμβριο που κυοφόρησε η μητέρα της. Αυτό έχει... Ακριβώς. Ήταν μια γιαγιά που κυοφόρησε το εγγονάκι της και μάλιστα είναι από τη Λάρισα, είναι από την περιοχή της Θεσσαλίας. Mm-hmm. Και ήδη το παιδάκι τώρα είναι 5-6 χρονών, υγιέστατο, και η γιαγιά βέβαια έχει γίνει και πολύ πιο νέα στη συμπεριφορά της και στην εμφάνισή της. Πολύ θετικά αυτά που μας λέτε. Είχαν στραφεί τότε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω σε αυτό σε αυτή την εγκυμοσύνη, πραγματικά. Ήταν συγκλονιστικό, αλλά από σχεδόν όλο τον κόσμο, όπως είπατε κι εσείς, γνωρίζουν έτσι για τη δράση που αναπτύσσετε στη γέννηση, αλλά κυρίως για τα αποτελέσματα που έχετε. Γι' αυτό και δεν είναι καθόλου τυχαίο που μιλάτε διαρκώς για τουρισμό και από το εξωτερικό. Είναι πολλοί όσοι έρχονται στην κλινική στην Αθήνα και ευελπιστείτε πια, και αυτό βλέπετε ότι θα γίνει και στη Λάρισα. Αυτά τα ζευγάρια, τα υπογόνιμα, πολλές φορές αδικούνται. Αδικούνται με την έννοια ότι δεν έχουν ασχοληθεί με το πρόβλημά τους, δεν έχουν ενημερωθεί σωστά. Το έχουν εγκαταλείψει. Το εγκαταλείπουν. Δεν το έχουν εγκαταλείψει, το έχουν αφήσει. Διότι τους πονάει αυτό το πράγμα. Αυτό που θεωρούμε όλοι οι υπόλοιποι αυτονόητο, την απόκτηση ενός παιδιού, αυτά τα ζευγάρια ταλαιπωρούνται. Και κατά κάποιο τρόπο αφήνουν το χρόνο και περνάει. Σκοπός μας είναι να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε, να προσπαθήσουμε όποιο ζευγάρι έχει θέμα υπογονιμότητας να λάβει έγκαιρα αποφάσεις περί αντιμετώπισης του προβλήματος. Πρώτα την διάγνωση και μετά την αντιμετώπιση. Πρώτα η φυσική σύλληψη, και αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσει η φύση να δώσει λύση, τότε ερχόμαστε εμείς με τις μεθόδους που βοηθούμε στις αναπαραγωγές και βεβαίως να τους βοηθήσουμε, και είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί σε αυτό που κάνουμε. Μάλιστα. Τώρα, σχετικά με την κατάψυξη ωαρίων, όπως μας είπατε, και
την ελλειπή ενημέρωση που ορισμένες γυναίκες έχουν σχετικά με τα όρια της φύσης. Είπατε κάτω από 35, δηλαδή έως 35, αν μια γυναίκα το κάνει αυτό, μετά στη συνέχεια μπορεί να έχει επιτυχία σε μια ενδεχόμενη σύλληψη που θα θέλει να κάνει. Βεβαίως, αν κάποια γυναίκα δεν θέλει, ένα ζευγάρι δεν θέλει να αποκτήσει παιδί, να μεγαλώσει την οικογένειά του αυτή τη στιγμή, ή μια γυναίκα δεν έχει σύντροφο και θέλει να διατηρήσει τη γονιμότητά της, ναι, καλό είναι να το κάνει νωρίς. Τα όρια έχουν μια ικανότητα να διατηρούνται και ο νόμος το προβλέπει αυτό μέχρι και 25 χρόνια. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σε οποιαδήποτε άλλη φάση της ζωής της με ευκολία, αρκεί να έχει πάρει έγκαιρα μέτρο για αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Και η γέννηση, η κλινική στη Λάρισα, γιατρέ, πότε θα άνοιξει τις πύλες της, πότε θα λειτουργήσει? Πιστεύουμε ότι εφόσον όλα πάνε καλά, τέλη Μαρτίου, αρχές Απρίλη θα έχουμε ανοίξει και θα λειτουργούμε πλέον. Τόσο σύντομα. Αύριο είναι μια ενημέρωση, ναι, της επιστημονικής κοινότητας περί της προθέσεις μας και τις δυνατότητες και βέβαια ένα κάλεσμα για συνεργασία. Όποιος θέλει, και εμείς με χαρά μας θα θέλουμε συνεργασίες. Κυρίως όμως όσον αφορά το τμήμα της Θεσσαλίας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, πιστεύω θα είναι πολύ σπουδαίο το έργο που θα κάνουμε για να ενημερώσουμε, να γνωστοποιήσουμε, όπως είπα, σε επίπεδο δήμων, κοινοτήτων, συλλόγων. Θα κάνουμε μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και ταυτόχρονα βέβαια να προσφέρουμε αυτό που λείπει από την περιοχή, που είναι ο ιατρικός τουρισμός. Μάλιστα, όλα να πάνε κατευχήν. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε αυτό το νέο εγχείρημα που πραγματικά λείπει από τη Θεσσαλία και έρχεστε να το καλύψετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας και χρόνια πολλά, γιατί από ό,τι πληροφορούμαστε έχετε και τα γενέθλιά σας σήμερα. Μια σημαντική σας μέρα και για εσάς. Να είστε πολύχρονος και πολλές επιτυχίες ακόμη, γιατρέ. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.